Στον αέρα βρίσκεται το πολύ συζητημένο γεωτρύπανο και δεν αποκλείεται να αναχωρήσει άπραγο από το λιμάνι του Λιξουρίου, κατά στο οποίο βρίσκεται, δηλαδή χωρίς να ανακαλύψει το στενό του Στράβωνα και την ομηρική Ιθάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, ενώ το Υπουργείο Εξωτερικών έδωσε την άδεια για τις γεωτρήσεις από το αεροδρόμιο στο Λιβάδι και ενώ το γεωτρύπανο από τα μέσα Φεβρουαρίου ζέστηνε τις μηχανές του, κάνοντας τη σχετική προεργασία για να ξεκινήσει από σήμερα τις έρευνες, ξαφνικά μπήκε στόπ από το λιμένα αρχείο. Και αυτό γιατί δεν υπάρχει απαιτούμενη έγκριση από την κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου, η οποία δεν ζητήθηκε αρχικά από το Υπουργείο Εξωτερικών. Έτσι, αν η εταιρεία Fugro που θέλει να κάνει τις έρευνες δεν φέρει έγκαιρα την έγκριση της κλιματικής υπηρεσίας, το γεωτρύπανο είναι υποχρεωμένο να αναχωρήσει από τον κόλπο του εργοστολίου στις 23 τρέχοντος μηνός, το πολύ πολύ να του δοθεί μια παράταση 2-3 ημερών για να έρθουν τα απαιτούμενα έγγραφα από μια διαδικασία που από ειδικούς χαρακτηρίζεται χρονοβόρα. Ο κύριος Παρίσης είναι μέγας αναξιόπιστος, τόνισε ο πρόεδρος της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΛΑΟΣ Κεφαλονιάς και Ιθάκης, κύριος Γεράσιμος Διαμαντάτος, για τον Δήμαρχο Κεφαλονιάς κύριο Αλέξανδρο Παρίση κατά τη χθεσινή συνέντευξη προς τα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και εξήγησε ο κύριος Διαμαντάτος. Πολιτεύομαι ως ενεργός πολίτης και όχι ως επαγγελματίας πολιτικός. Δεν διεκδικώ καμία έμιση θέση. Για λόγους διαφάνειας όμως, περίμενα 10 άτομα από το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό να συμμετάσχουν σε επιτροπές της Δημαρχιακής Αρχής, κάτι που αποτελούσε και προεκλογική δέσμευση του κυρίου Παρίση προς εμάς και δεν πραγματοποιήθηκε. Ο πρόεδρος μου και εγώ δεν διεκδικήσαμε τίποτα. Ο κύριος Παρίσης έταξε. Ο πρέσβης επιτιμή και αναπληρωτής πρόεδρος του ΛΑΟΣ, κ. Γεώργιος Γεωργίου, που παραβρέθηκε στη συνέντευξη, μίλησε εκτενώς για θέματα που αφορούν τη χώρα μας, όπως οι εθνικές συνέπειες του Καλλικράτη, ο απειλητικός προς την ελληνική ιστορία τρόπος που γράφονται και διδάσκονται σήμερα τα βιβλία της ιστορίας και το πρόβλημα των νομιμοποιηθέντων και όχι νομίμων μεταναστών, που μαστίζει σήμερα, όπως είπε, τη χώρα λόγω του μεγάλου αριθμού τους, αλλά και της απραγίας των αρμοδίων, δυσκολεύοντας έτσι την καθημερινότητα των Ελλήνων πολιτών. Ο κύριος πρέσβης δήλωσε πανευτυχής που βρίσκεται στην Κεφαλονιά, διότι τη θεωρεί την κοιτίδα της διάρκειας του ελληνικού πολιτισμού και η οποία βοήθησε στο να διωχθεί η σκλαβιά από τον τόπο. Παράλληλα, ανέφερε πως δεν είναι η πρώτη φορά που την επισκέπτεται, καθώς είχε ξανάρθει στο παρελθόν αρκετές φορές. Μετά τις πρόσφατες κρίσεις στην ηγεσία του σώματος της ελληνικής αστυνομίας, παραμένει στο νομό μας για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά διευθυντής της αστυνομίας, ο κατά γενική ομολογία επιτυχημένος αστυνομικός διευθυντής κ. Παναγιώτης Φιλίππου. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, από το έτος 1998 αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά, κάτι το οποίο φανερώνει την εμπιστοσύνη της ηγεσίας και του κόσμου στο πρόσωπό του για το επιτυχημένο έργο του. Άδοξο τέλος είχε ο χθεσινός ημιτελικός του κυπέλου μεταξύ Ολυμπιακού και Εύγερου που έγινε στο γήπεδο Αργοστολίου και διακόπησε το 88 υπέρ του Ολυμπιακού. Στο λεπτό αυτό και ενώ το σκόρ ήταν 1-0 υπέρ του Ολυμπιακού, ο διαιτητής Νίκος Βουτσινάς έδωσε φάουλ υπέρ των Ερυθρόλευκων και κόκκινη κάρτα στον ποδοσφαιριστή του Εύγερου Κωστή Αντωνάτο. Οι ποδοσφαιριστές και οι παράγοντες του Εύγερου θεώρησαν ότι η απόφαση του διαιτητή δεν ήταν σωστή, μπήκανε φύλαθλοι στον αγωνιστικό χώρο και ο ποδοσφαιριστής του Εύγερου, που βρισκόταν προηγουμένως στην εξέδρα, χτύπησε το διαιτητή, ο οποίος στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Και ενώ ο Ολυμπιακός θα παίξει τον τελικό, ο Εύγερος απειλείται με τιμωρία και αφαίρεση βαθμών, ενώ αναλόγως θα τιμωρηθεί και ο ποδοσφαιριστής του.